Καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Παρασκευή σήμερα 29 Μαρτίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων τη τηλεόραση του Τιβίρο Δόπη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πάμε να δούμε τι κυριότερε ειδήσει σε τίτλου. Περιοδία στη Θράκη πραγματοποιήσε ο Γενικό Γραμματέα τη Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα Δημήτρη Κουτσούπα. Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019. Δείτε επίσης, 2-24 απεργίες 29 και 30 Μαρτίου πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι του Σωματείου Σπάρτακου στην Διαξών. Να ξεκινήσουμε την πολιτική επικαιρότητα του δελτίου. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία για την προστασία της πρώτης κατοικίας μετά από ονομαστική ψηφοφορία που είχε ζητήσει η Δημοκρατική Συμπαράταξη. Σε σύνολο 231 παρόντων βουλευτών υπέρ του άρθρου 68, στο οποίο σωματώθηκε ο βασικός κορμός της τροπολογίας, στάχτηκαν 194 βουλευτές, ενώ 33 βουλευτές καταψήφισαν και 4 δήλωσαν παρόν. Τα υπόλοιπα άρθρα από 69 έως 84 που αφορούν επιμέρους ρυθμίσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας, 192 βουλευτές ψήφισαν ναι, 33 όχι και 6 δήλωσαν παρόν. Υπέρ της νέας ρύθμισης στάχτηκαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας και της Ένωσης Κεντρών. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη και η Χρυσή Αυγή την καταψήφισαν, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δήλωσε παρόν. Η Ρουμανία και η Ελλάδα αποτελούν τις δύο πιο ισχυρές οικονομικά χώρες στην νοτιοανατολική Ευρώπη και η συνεργασία μας που παίζει κομβικό ρόλο για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη της περιοχής, είπε ο Αλέξης Τσίπρας στις κοινές δηλώσεις με την Πρωθυπουργό της Ρουμανίας, Βιόριτσα Ντάντσιλα, στο Βουκουρέστι. Χαρακτήρισε παράλληλα τη Συμφωνία των Πρεσπών ως μοντέλο συνεργασίας. Ανέφερε δε ότι η Αθήνα στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της Βόρειας Μακεδονίας και τις προσπάθειες της Αλβανίας για έναρξη αντιξιακών διαπραγματεύσεων. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει σημαντική παρουσία στην επιχειρηματική ζωή στη Ρουμανία, καθώς η ελληνική επιχειρηματικότητα, όπως είπε, έχει δημιουργήσει έως σήμερα 20.000 θέσεις εργασίας. Επίσης, συμφωνήσαμε, όπως είπε, ότι στο τομέα της εκπαίδευσης μας ενδιαφέρει να προωθήσουμε την ακαδημαϊκή και ερευνητική μας συνεργασία με σχέδια κοινού ενδιαφέροντος σε αντικείμενα όπως η περιβαλλοντική προστασία, η διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς, η τουριστική ανάπτυξη και η βιώσιμη ενέργεια. Μιλήσαμε για τη συνεργασία στη ψηφιακή πολιτική, όπου έχουμε μεγάλες προοπτικές για συνέργεια, είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο κ. Τσίπρας επισήμανε ακόμα ότι είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού στη Ρουμανία από το 2008. Σημείωσε ότι σε αυτά τα 11 χρόνια που μεσολάβησαν υπήρξαν χρόνια δύσκολα και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα, που πέρασε μια κρίση οικονομική, από την οποία όμως εξήλθε και σήμερα με περισσότερη δύναμη και πολύ περισσότερη αισιοδοξία, ατενίζει στο μέλλον και ανακτά ένα σημαντικό ρόλο που πάντοτε είχε στην περιοχή των Βαλκανίων και ο οποίος περνούσε πάντα από τη συνεργασία. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στις περιφερειακές εξελίξεις, λέγοντας πως η συνεργασία Ελλάδας-Ρουμανίας ενισχύεται περαιτέρω μέσα από τα τριμερή και τετραμερή σχήματα συνεργασίας που έχουν αναπτύξει δύο πλευρές και τα οποία συμβάλλουν όχι μόνο στην περιφερειακή σταθερότητα αλλά και σε ευρωπαϊκές προοπτικές των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούπας πραγματοποίησε την πέμπτη περιοδία στον Ομόρο Δόπης, όπου είχε συναντήσει με διάφορους φορείς, ειδικότερα στις ΣΑΠΕΣ, ενώ το απόγευμα της Πέμπτης μίλησε σε συγκέντρωση στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κυτάρου Κομωτίνης. Ο Δημήτρης Κουτσούπας, Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, πραγματοποίησε την πέμπτη περιοδία στον Ομόρο Δόπης. Είχε συναντήσει με διάφορους φορείς, ειδικότερα στις ΣΑΠΕΣ, ενώ το απόγευμα της Πέμπτης μίλησε σε συγκέντρωση στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κυτάρου Κομωτίνης. Για ισχυρό ΚΚΕ παντού, για να κάνουμε την πραγματική διαφορά, φτάνει εδώ στην Κομωτινή, στη Ροδόπη, στη Θράκη. Και είναι κάλεσμα συμπόρευσης με τους κομμουνιστές στις καθημερινές μάχες που έχουμε να δώσουμε, αλλά και στις εκλογικές αναμετρήσεις το επόμενο διάστημα. Στους δύο μήνες που έχουμε μπροστά μας, μέχρι να στηθούν οι κάλπες, θα δώσουμε τη μάχη για να φτάσει το κάλεσμα για την ισχυροποίηση του ΚΚΕ παντού. Και εδώ, στην Κομωτινή, στη Ροδόπη, θα δώσουμε τη μάχη για να βγάλουμε από τη μέση όλα τα εμπόδια που δημιουργούν τα ψεύτικα διλήμματα είτε του ΣΥΡΙΖΑ είτε της Νέας Δημοκρατίας, για να αχρηστέψουμε όλες τις παγίδες που στείνουν και που θα στήσουν τα κόμματα του μεγάλου κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, για να φωτίσουμε το μοναδικό ξέφωτο για την εργατική τάξη, για τους αγρότες, τους επαγγελματίες, τους επιστήμονες, τους νέους και τις νέες, όλο το λαό μας, που είναι η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ. Η μόνη φιλολαϊκή πρόταση διεξόδου, γι' αυτό είναι και απολύτως ρεαλιστική. Θα δώσουμε τη μάχη για να διαλύσουμε όλες τις αυταπάτες που καλλιεργεί η λογική του μικρότερου δίθεν κακού, η οποία
πάντα καταλήγει σε αυτό που λέμε από το κακό στο χειρότερο. Ανεξάρτητα και από το ποιος, ποια πολιτική δύναμη παίρνει κάθε φορά τη σκυτάλη της αντιλαϊκής πολιτικής. Και ο λαός μας έχει πλέον πλούσια πείρα από το μικρότερο κακό που γίνεται συνεχώς το χειρότερο. Γιατί χειρότερη για τους λαούς γίνεται η ίδια η διαχείριση αυτής της βαρβαρότητας του καπιταλισμού. Θα δώσουμε τη μάχη ώστε περισσότεροι εργάτες, άνεργοι, φτωχοί αγρότες, επαγγελματίες, νέα παιδιά και εδώ στη Ροδόπη αλλά και σε όλη την Ελλάδα να φτάσουν στην κάλπη με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ, με το ψηφοδέλτιο της λαϊκής εισπύρωσης. Και ξέρουμε πως δεν θα είναι μια εύκολη μάχη. Τα επιτελεία του συστήματος, τα κόμματα μπροστά σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, ένα και μοναδικό ερώτημα έχουν θέσει στο λαό. Το ποιος, το ποια κυβέρνηση, δηλαδή είτε με το ΣΥΡΙΖΑ ή τη Νέα Δημοκρατία, για αυτούς τους δύο μιλάνε μόνο, ή με ποιο κόμμα μπαλαντέρ θα υπάρχει την επόμενη μέρα η κυβέρνηση. Αυτό το ερώτημα μέσα στο λαό εμείς πρέπει να το αλλάξουμε, να το αντιστρέψουμε, να απαντήσουμε όση σημασία έχει το ποια κυβέρνηση θα προκύψει μετά τις εκλογές και τι είδους κυβέρνηση θα είναι αυτή. Ακόμα μεγαλύτερη σημασία έχει επίσης και το ποια αντιπολίτευση θα υπάρχει την επόμενη μέρα. Γιατί την επόμενη μέρα είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε η Νέα Δημοκρατία που πλέον τους έχουμε γνωρίσει από την καλή και από την ανάποδη θα διατηρήσουν τα ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060, φορτώνοντας στο λαό μας ένα χρέος που δεν το δημιούργησε ο ίδιος, αλλά μόνο η στήριξη, το ζεστό χρήμα που έδωσε το κράτος στο μεγάλο κεφάλαιο. Θα διατηρήσουν όλοι αυτοί όλους τους μνημονιακούς νόμους, γιατί για αυτούς τα μνημόνια δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Είναι εργαλεία που υπηρετούν τα κέρδη των λίγων. Θα εφαρμόσουν μία προς μία τις αντιλαϊκές κατευθύνσεις της Κομισιόν, αυτές δηλαδή που συνδιαμορφώνουν οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κριτήριο μόνο την κερδοφορία των λίγων, την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών μονοπωλίων και γι' αυτό τσακίζουν το λαό και τα δικαιώματά του. Θα μειώσουν το αφορολόγητο που έχει ήδη ψηφίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα το εφαρμόσει και η Νέα Δημοκρατία, γιατί όπως λένε και όπως λέει το κράτος τους έχει συνέχεια. Θα απογειώσουν τους πληστηριασμούς, γιατί το τραπεζικό του σύστημα είναι ευάλωτο και χρειάζεται, λένε, στήριξη. Αντί να στηρίζουν το λαό, στηρίζουν τους τραπεζίτες. Θα κρατήσουν και οι δυο ψηλά, όχι την ελληνική σημαία όπως λένε, αλλά τη σημαία των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στην περιοχή, μεγαλώνοντας τους κινδύνους για το λαό μας. Γιατί αυτό απαιτεί ο στόχος και των δύο που τον λένε γεωστρατηγική αναβάθμιση και τον υπηρετεί και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία αλλά και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην κεντρική του ομιλία τόνισε και τα προβλήματα των κατοίκων στον νομό Ροδόπης και στην ευρύτερη περιοχή, αναφερόμενος κυρίως σε θέματα που αφορούσαν την αποβιομηχάνηση στη ΒΙΠΕ Κομωτίνης, καθώς και σε θέματα παιδείας και υγείας. Στην κεντρική του ομιλία, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρης Κουτσούμπας, τόνισε και τα προβλήματα που στην ευρύτερη περιοχή του νομού Ροδόπης, αναφερόμενος κυρίως στην αποβιομηχάνηση, καθώς και σε θέματα παιδείας και υγείας. Το λέμε με το χέρι στην καρδιά και κοιτώντας τον ελληνικό λαό στα μάτια, δεν πρόκειται να αλλάξει είτε με το ΣΥΡΙΖΑ είτε με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί και η δίκαιη ανάπτυξη, όπως τη λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, και η βιώσιμη ανάπτυξη, όπως τη λέει η Νέα Δημοκρατία, έχουν κοινό παρονομαστεί την εκμετάλλευση, το ξεδόντιασμα
και το ίδρωμα και το μάτωμα του ελληνικού λαού και των εργαζομένων. Αντίθετα, έχουν στα πάνω την κερδοφορία μόνο των λίγων του μεγάλου κεφαλαίου. Τι πρόκειται αλήθεια να αλλάξει για τους εργαζόμενους της Κομωτινής, της Ροδόπης, που έχασαν τη δουλειά τους, μεγάλο μέρος από το μισθό τους, από τα δικαιώματά τους. Στη βιομηχανική περιοχή παραμένουν κλειστά τα εργοστάσια και του Λαναρά στην κλωστοφαντουργία, σε άλλους κλάδους όπως των κατασκευών, των οικοδομικών προϊόντων. Οι περίπου 2.000 θέσεις εργασίας που χάθηκαν εδώ στη βιομηχανική περιοχή της Κομωτινής κατά τη διάρκεια της κρίσης δεν αναπληρώθηκαν, παρά την επέκταση κάποιων βιομηχανικών μονάδων και με τη χρήση και των αναπτυξιακών νόμων και των προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Ενώ την ίδια ώρα αυξάνεται η εντατικοποίηση της εργασίας, τα χαμηλά μεροκάματα, οι άπλοι μισθοί είναι ο κανόνας για τους βιομηχανικούς εργάτες, ειδικά στις αναπτυσσόμενες βιομηχανικές μονάδες. Ποιος από τους δυο, ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία, υπόσχεται ότι οι εργάτες της Ροδόπης θα πάρουν πίσω τη δουλειά που είχαν με το μισθό και τα δικαιώματα που είχαν? Κανείς τους, ούτε ο δήθεν προοδευτικός ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η δήθεν υπεύθυνη Νέα Δημοκρατία. Γιατί πολύ απλά και οι δύο, το μόνο που μπορούν να εγγυηθούν είναι κέρδη για μεγάλες επιχειρήσεις και αυτό σημαίνει βέβαια ακόμα μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζομένων. Στους επενδυτές, δηλαδή στους καπιταλιστές που τους καλούν να επενδύσουν στην περιοχή, υπόσχονται πως η εργασιακή ζούγκλα και οι μισθοί πείνας θα παγιωθούν, ενώ τα προνόμια και οι ενισχύσεις με ζεστό κρατικό χρήμα θα αυξηθούν για τους λίγους. Τι πρόκειται να αλλάξει αλήθεια για τους φτωχούς αγρότες και εδώ στη Ροδόπη, όπου λόγω των ζημιών στην καπνοπαραγωγή από την νεκρωτική ίωση, η οποία μάλιστα και δεν αποζημιώνεται από τον ΕΛΓΑ, βλέπουν το εισόδημά τους συνεχώς να μειώνεται. Εισόδημα βέβαια που έχει ήδη δεχτεί μεγάλο πλήγμα αυτά τα χρόνια, λόγω της αντιαγροτικής πολιτικής της ΚΑΠ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον καπνό, η οποία έχει οδηγήσει και στο ξεκλήρισμα ουσιαστικά των μικρών παραγωγών, ιδιαίτερα σε περιοχές που αυτό είναι μόνο καλλιέργεια. Αυτή ακριβώς είναι και η αιτία που μικρομεσαίοι αγρότες μεταναστεύουν για 4-5 μήνες στο εξωτερικό ως βιομηχανικοί εργάτες. Τι θα αλλάξει αλήθεια για τους αγρότες και κτηνοτρόφους που εξακολουθούν να πληρώνονται με χαμηλές τιμές για τα κτηνοτροφικά προϊόντα τους, για το γάλα, για το κρέας, και την ίδια ώρα που εκείνοι παλεύουν να τα βγάλουν πέρα, οι μεγάλες μονάδες ενισχύονται σε ζωικό κεφάλαιο, κάνουν διάφορες επιχειρηματικές συνεργασίες για τη μεταποίηση του γάλακτος και άλλα. Αποτέλεσμα, η επιτάχυνση της συγκέντρωσης σε μεγάλες, πολύ μεγάλες καπιταλιστικές κτηνοτροφικές μονάδες. Τι πρόκειται αλήθεια να αλλάξει για τις εργατικές λαϊκές οικογένειες της Κομωτινής, όλου του νομού, που ιδιαίτερα φέτος δυσκολεύτηκαν να βγάλουν πέρα το βαρύ χειμώνα, ξεπάγιασαν αφού δεν μπόρεσαν να καλύψουν όλοι τις ανάγκες για στοιχειώδη θέρμανση. Και αυτό συμβαίνει σε μια περιοχή όπου θα περάσει και ο πολυδιαφημιζόμενος από όλες τις κυβερνήσεις ο αγωγός ΤΑΠ, ενώ το οικιακό δίκτυο φυσικού αερίου θα καθυστερήσει. Αγωγή ενέργειας για να κερδίζουν μόνο τα μονοπόλια των χωρών που εμπλέκονται, ενώ η ενεργειακή φτώχεια για το λαό μας θα μεγαλώνει. Αυτή είναι η ανάπτυξή του. Μια ανάπτυξη που ούτε θέλει, ούτε μπορεί να έχει στις προτεραιότητές της την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Γι' αυτό και εδώ, όπως άλλωστε και σε όλη τη χώρα, οι πλημμύρες, όπως και εδώ σε διάφορες περιοχές του νομού σας,
αναδεικνύουν την έλλειψη ολοκληρωμένου αντιπλημμυρικού σχεδιασμού. Είναι δηλαδή μια ανάπτυξη που ούτε θέλει ούτε μπορεί να θέσει προτεραιότητα υποδομές που έχουν ανάγκη οι κάτοικοι για να μετακινηθούν. Όπως άλλωστε αποδεικνύει και η εγκατάλειψη της επαρχιακής οδοποιίας που δημιουργεί τεράστια προβλήματα στις μετακινήσεις, αλλά και η κατάρρευση τμήματος της γέφυρας του Ιάσμου στην επαρχιακή οδό Κομωτινής Ιάσμου. Μια ανάπτυξη που ούτε θέλει ούτε μπορεί να θέσει σε προτεραιότητα τις πραγματικές ανάγκες του λαού για δημόσια δωρεάν παιδεία, για υγεία, για περίθαλψη. Απόδειξη οι τεράστιες ελλείψεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, οι ελλείψεις στα σχολιά για τα παιδιά μας. Εμείς, όταν αναφερόμαστε στα προβλήματα της λαϊκής οικογένειας, αναφερόμαστε και στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει τόσο στον ομό Ροδόπης, όσο και στον ομό Ξάνθης, η μουσουλμανική επίσης μειονότητα. Οι συνάδελφοί μας, οι συμπατριώτες μας, εργάτες, αγρότες, επιστήμονες, τα νέα παιδιά της μειονότητας. Άλλωστε, η μειονότητα αγγίζει το 50% του πληθυσμού στον ομό Ροδόπης. Και εδώ, σε αυτό το κομμάτι του λαού μας, η παρέμβαση των διαφόρων αστικών παραγόντων, τόσο από το εσωτερικό της χώρας, όσο και από το εξωτερικό, εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οι εργαζόμενοι της μειονότητας, αλλά και της πλειονότητας, έχουν την πείρα και μπορούν να δουν ποιος είναι μαζί τους και ποιος είναι απέναντί τους, εχθρός της ζωής τους και των δικαιωμάτων τους. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι πρέπει να γυρίσουν την πλάτη στα κόμματα που στόχο έχουν μόνο να διαιρούν τους εργαζόμενους. Στο σημείο αυτό να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων Σπάρτακος στην Διαξόνηση συγκεκριμένα, τον κύριο Δημήτρη Μουμτζίδη. Κύριε Μουμτζίδη, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα κύριε Τετροκότση. Οι 24 ώρες απεργίες από ό,τι βλέπουμε, 29 και 30 Μαρτίου των εργαζομένων. Ποιοι είναι οι λόγοι? Κοιτάξτε κύριε Τετροκότση, οι λόγοι είναι καθαρά για την, που έχουν σχέση με την ιδιωτικοποίηση του ομίλου των ΕΛΠΕ, δεν έχουν σχέση με οικονομικά αιτήματα. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, αλλά επιχειρείται η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ομίλου, γιατί ο όμιλος ήδη έχει ιδιωτικοποιηθεί εν μέρη από το 2002. Απλά μέχρι σήμερα το δημόσιο κατέχει ένα ποσοστό γύρω στο 35% και το management του ομίλου, τα οποία και θα απολέσει αν θα γίνει η επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση, και γι' αυτό οι μέσα εργαζόμενοι αντιδρούμε. Ξεκινήστε τις κινητοποιήσεις λοιπόν. Επόμενες κινήσεις ποιες θα είναι αν δεν βρεθεί κάποια λύση και ιδιωτικοποιηθεί περαιτέρω όπως αναφερθήκατε? Κοιτάξτε, αυτές οι απεργίες έγιναν σε συνεννόηση με τα άλλα σωματεία του ομίλου και γίναν με όλους τους εργαζόμενους από όλο τον όμιλο. Ήταν προειδοποιητικές, ας το πούμε. Η περαιτέρω στάση θα καθοριστεί πάλι έτσι από μια κοινή σύσκεψη που θα γίνει κοινή γραμμή όλων των σωματείων του ομίλου. Και αναλόγως και με τις εξελίξεις φυσικά, γιατί ακόμα είμαστε στη φάση όπου θα κατατεθούν οι προσφορές από τους ενδιαφερόμενους. Φέρουν αποτελέσματα τέτοιου είδους απεργιακές κινητοποίησεις, κύριε Μουμτζίδη? Γιατί είδαμε και σε αποστάσια παλαιότερα, είδαμε την αποβιομηχάνηση τα τελευταία 15 χρόνια στη βιομηχανική περιοχή του Μουμτζίδης. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα φέρουν αποτελέσματα. Εμείς πιστεύουμε ότι θα ακυρώσουν την επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση. Θα δούμε. Μάλιστα. Κύριε Μουμτζίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Τετροκότση, γεια σας. Άρχισε από το απόγευμα της Παρασκευής η καταβολή της πρώτης δόσης του 2019 στους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού, η οποία θα ολοκληρωθεί το πρωί της Δευτέρας 1η Απριλίου.
Η πρώτη δόση αφορά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Πυρηνιακών Παροχών και Κοινωνικής Αλληλέγγυης. Ειδικότερα στην ενρόγου πληρωμή θα καταβληθεί μετά τους αναγκαίους ψηφισμούς σε 621.581 οικογένειες, συνολικό ποσό ύψους 128,24 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για δικαιούχους που επέβαλαν τις αιτήσεις τους από 7 έως τις 26 Μαρτίου στη νέα αναβαθμισμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής έτης Α21 και δικαιούνται το επίδομα παιδιού με βάση τα εξαρτώμενα τέκνα που δηλώθηκαν στο φετινό Α21 και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα που είχαν το φορολογικό έτος 2017. Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημερωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής δομής έχουμε τη διευθύντρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νούμερο 2, την κυρία Μέρη Κοσμίδου. Κυρία Κοσμίδου, να σας καλησπέρισω. Πολύ καλησπέρα σας. Ανακοινώθηκε ως γνωστό το πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2019. Ημερήσια, εσπερινά, γενικά λίγα. Έτσι λοιπόν, κοντεύουμε προς το τέλος όλης αυτής της διαδικασίας για τη φετινή χρονιά. Τα ημερήσια και εσπερινά γενικά λύγεια ξεκινούν την Παρασκευή 7 Ιουνίου με το μάθημα της νέας ελληνικής γλώσσας, που είναι της γενικής παιδείας, που είναι κοινό για όλες τις ομάδες προσανατολισμού, και τελειώνουν στις 18 Ιουνίου με την βιολογία, που είναι θετικής κατεύθυνσης. Ενώ για τα εσπερινά και ημερήσια επαγγελματικά λύκεια, τα ΕΠΑΛ όπως λέμε, ξεκινούν μια μέρα πιο νωρίς, την 5η, 6η Ιουνίου, πάλι με νέα ελληνικά, και τελειώνουν την 5η, 20η Ιουνίου. Μάλιστα. Με τις αλλαγές που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, επηρεάζεται φέτος η 3η Λυκείου? Κοιτάξτε να δείτε, όπως έχω πει και άλλη φορά, επηρεάζουν πράγματα τα οποία είναι θεσμοθετημένα. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν ισχύει και για φέτος ό,τι ίσχυε μέχρι τώρα. Γνωρίζουν οι μαθητές τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Το σημαντικό για τους υποψηφίους, είτε αυτοί είναι μαθητές είτε είναι απόφοιτοι, είναι να κάνουν έναν καλό προγραμματισμό του χρόνου τους από εδώ και πέρα, με βάση το τι έχουν διαβάσει, πώς πρέπει να καλύψουν τα κενά τους, πώς πρέπει να οργανωθούν, και να είναι παρόντες όλες τις ημέρες. Στις 8.30 λέει ότι αρχίζει η εξέταση, στις 8 θα πρέπει να είναι οι υποψήφοι μας εκεί. Μην ξεχνώντας να πάρουμε μαζί τους κάθε μέρα την ταυτότητά τους ή οποιοδήποτε αποδεικτικό για το ποιοι είναι, και φυσικά το δελτίο εξεταζομένου, που είναι πολύ σημαντικό. Αυτό το οποίο δηλαδή είναι πρωτεύον και σημαντικό είναι να δουν από εδώ και πέρα πώς θα αξιοποιήσουν καλύτερα το χρόνο τους, αφού πλέον γνωρίζουμε πότε ξεκινά η διαδικασία αυτή. Γενικότερα, ποια είναι τα μηνύματα που στέλνετε για τους υποψήφιους για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση? Θα πω ότι είναι γνωστό ότι το Μάρτιο νιώθουμε όλοι μας κουρασμένοι όταν έχουμε μια τέτοια διαδικασία. Είναι δεδομένο δηλαδή. Το έχουν περάσει όλες οι προηγούμενες χρονιές, ότι ο Μάρτης είναι ο μήνας της κούρασης. Εδώ θα πρέπει αυτή τη στιγμή να ανασυνταχθούμε, να πάρουμε τις δυνάμεις μας και να έχουμε ένα ισορροπημένο πρόγραμμα μαθήματος, διαβάσματος, διατροφής, αποφόρτισης, γιατί θα πρέπει να έχουμε μέσα ένα χρόνο αποφόρτισης και διασκέδασης σε εισαγωγικά, τέτοιο όμως που να μην μας πάει μακριά από το στόχο μας, αλλά απλώς να μας ξεκουράζει και να μας δίνει δύναμη ώστε να ξεκινήσουμε ξανά και να φέρουμε σε πέρας αυτό για το οποίο έχουμε πει ότι αυτή τη χρονιά δουλεύουμε, που είναι φυσικά η χρονιά των εξετάσεων, που είναι ο στόχος να κατακτήσουμε αυτό που λέμε τόσο καιρό ότι δουλεύουμε, για να είμαστε από την επόμενη μέρα μέσα σε μια πανεπιστημιακή σχολή. Φέτος είναι και χρονιά εκλογών. Θα επηρεαστούν καθόλου οι εξετάσεις από τις εκλογές? Θα επηρεαστούν σίγουρα τα σχολεία μας από το γεγονός ότι θα χαθούν 4 διδακτικές τουλάχιστον ημέρες. Γι' αυτό το ρωτώ ακριβώς. Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν, τα σχολεία έχουν πάρει τις οδηγίες πώς θα καλύψουν αυτό το δεδομένο, δεν είναι για πρώτη φορά. Οι εκπαιδευτικοί πραγματικά γνωρίζουν πώς να προσαρμόζονται στις καταστάσεις.
το οικογενειακό περιβάλλον θα πρέπει να είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να αφήσει έξω από το σπίτι όλη αυτή την αναταραχή ή την αναστάτωση ή τον ενθουσιασμό ή ό,τι γίνεται εν πάση περιπτώσει στην κοινότητα και στην άμεση κοινωνία μας αυτές τις ημέρες. Οι υποψήφοι θα πρέπει να μείνουν ανενόχλητοι σε αυτό που έχουν αναλάβει να κάνουν και αυτό που έχουν αναλάβει είναι φυσικά να διαβάσουν και είναι μέλημα και καθήκον και θα πρέπει να είναι γνωστό σε όλη την οικογένεια ότι το πρωτεύον είναι η επιτυχία των παιδιών στις εξετάσεις. Μάλιστα. Κύριε Κοσμίδου, δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο που δεν είπαμε. Καλή επιτυχία εύχομαι. Το σημαντικό είναι η σωστή οργάνωση αυτό το δίμηνο που μας απομένει. Είναι πολύ σημαντικό, δεν είναι ούτε λίγος ούτε πολύς ο χρόνος. Θέλει πολύ καλή οργάνωση, θέλει στοχοπροσήλωση και θέλει βοήθεια από όλη την οικογένεια. Μάλιστα. Κυρία Κοσμίδου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Πόσα τσίγαρα έχουν τον ίδιο κίνδυνο καρκίνου με ένα μπουκάλι κρασί? Για πρώτη φορά, Βρετανοί επιστήμονες επιχείρησαν να διατυπώσουν μια τέτοιου είδους ισοδυναμία και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η κατανάλωση ενός μπουκαλιού κρασιού την εβδομάδα αυξάνει το κίνδυνο καρκίνου, όσο το κάπνισμα 5 τσιγάρων για τους άνδρες και 10 τσιγάρων για τις γυναίκες. Μισό μπουκάλι κρασί κάθε μέρα ισοδυναμεί με περίπου 3 τσιγάρα τη μέρα. Η νέα μελέτη αποσκοπεί στο να περάσει το μήνυμα στο κοινό πως ακόμα και το μέτριο αλκοόλ μπορεί να κάνει κακό στην υγεία, όχι μόνο για το καρδιαγγειακό σύστημα, αλλά και για καρκίνο μαστού, στομάχου, εντέρου, ύπατος, σώματος, λαιμού. Οι ερευνητές με επικεφαλή τη δόκτωρα Τερίζα Χάιντς του τμήματος γαστρεντερολογίας και υπατολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Σανθάμπτον, που έκανε σχετική δημοσίευση σε βρετανικό περιοδικό για θέματα δημόσιας υγείας, υπολόγισαν ότι αν 1.000 μη καπνιστές άντρες και 1.000 μη καπνίστες γυναίκες πίνουν ένα μπουκάλι κρασί κάθε εβδομάδα, περίπου 10 επιπλέον άντρες και 14 επιπλέον γυναίκες θα εμφανίσουν καρκίνο στη διάρκεια της ζωής τους. Ο κίνδυνος καρκίνου για τους μη καπνιστές που πίνουν ένα μπουκάλι την εβδομάδα είναι 1% για τους άντρες και 1,4% για τις γυναίκες. Για μεγαλύτερη κατανάλωση τριών μπουκαλιών κρασιού την εβδομάδα, σχεδόν μισό μπουκάλι την ημέρα, ο κίνδυνος καρκίνου εκτιμάται σε 1,9% για τους άντρες και 3,6% για τις γυναίκες. Αυτό συνδυναμεί με το κάπνισμα περίπου 8 τσιγάρων την εβδομάδα από τους άντρες και 23 τσιγάρων από τις γυναίκες. Οι συστάσεις των ειδικών για το κρασί είναι συνήθως κατανάλωση να μην ξεπερνά τα 7 ποτήρια την εβδομάδα, δηλαδή περίπου το 1,5 μπουκάλι. Έρευνες σύμφωνα με τη Χάιντς δείχνουν ότι λίγοι άνθρωποι, περίπου 1 στους 10, έχουν επίγνωση ότι το αλκοόλ αυξάνει το κίνδυνο για καρκίνο, ενώ αντίθετα η μεγάλη πλειονότητα, πάνω από 70%, έχουν επίγνωση για τη σχέση τσιγάρου καρκίνου. Όπως ανέφερε, μολονότι η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ είναι σαφώς λιγότερο επικίνδυνη από τη βαριά κατανάλωση, σίγουρα δεν είναι χωρίς κινδύνους, ιδίως για τις γυναίκες. Το αλκοόλ προκαλεί τουλάχιστον 7 είδη καρκίνου και ενώ ο κίνδυνος αυξάνει όσο περισσότερο πίνει κανείς, όλα τα επίπεδα κατανάλωσης ενέχουν κάποιο κίνδυνο καρκίνου. Επιπλέον, υπάρχουν πια σαφείς ενδείξεις ότι τα χαμηλά επίπεδα αλκοόλ δεν παρέχουν κάποιο προστατευτικό όφελος για την υγεία. Ο υψηλότερος κίνδυνος λόγω του αλκοόλ αφορά το καρκίνο του μαστού, γι' αυτό κυρίως το αλκοόλ είναι πιο επικίνδυνο για τις γυναίκες. Ο καρκίνος του μαστού είναι η κυριότερη αιτία θανάτου από καρκίνο στις γυναίκες. Άλλοι επιστήμονες πάντως τόνισαν ότι το κάπνισμα σαφώς ενέχει περισσότερους κινδύνους από το αλκοόλ για τους περισσότερους ανθρώπους, τόσο για καρκίνο όσο και για άλλες παθήσεις. Γι' αυτό πρέπει να το κόβει κανείς τελείως, κάτι που δεν ισχύει κατά ανάγκη με το αλκοόλ. Στο σημείο αυτό έφτασε στο τέλος το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση γύρω στα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.